συνάδελφοι, νομίζω ότι η πρόταση για την εργαλειοθήκη έρχεται σε μια πάρα πολύ κομβική στιγμή για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Σήμερα συζητάμε με μια τραγική βιωματικότητα υπό το φως του τρομοκρατικού χτυπήματος στις Βρυξέλλες, που μας αναγκάζει να χτίσουμε ένα τείχος απέναντι στην Ισλαμοφοβία. Όμως πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και για τον αντισημιτισμό. Ξεχνάτε ότι έρχομαι από μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, αλλά έχει νέο ναζιστικό κόμμα με ένα διψήφιο ποσοστό. Λέω λοιπόν ότι οφείλουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σαν την εργαλειοθήκη για τον διαθρησκευτικό, διαπολιτισμικό διάλογο να είναι όπλο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, όλων μας, γιατί παλεύουμε με τη ριζοσπαστικοποίηση και παλεύουμε με μαύρα σύννεφα που, όπως είπε ο πρόεδρος, ο κ. Φρεκόν, έρχονται από παντού. Δεν έρχονται μόνο από μία πλευρά. Και για λόγους αξιοπιστίας της πολιτικής θα πρέπει και να τα υλοποιήσουμε. Καταλαβαίνω την αγωνία από τις ερωτήσεις πολλών συναδέλφων, αν είναι αρκετό. Θα έλεγα ότι τέτοιου είδους εργαλειοθήκες τις χρειαζόμασταν από χθες για να μην αντιμετωπίζουμε τον νεοναζισμό, την Ισλαμοφοβία και τον αντισημιτισμό το 2016, αλλά δεν είναι ποτέ αργά. Έχουμε όμως την ανάγκη να καταρτήσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με περιγραφή συγκεκριμένων σταδίων υλοποίησης της πρότασης, γιατί αλλιώς θα μείνουμε στις καλές προθέσεις που έμειναν ανεκπλήρωτες. Ακούστηκε από τον Τούρκο συνάδελφο η πρόταση για ένα ψήφισμα, όπου το ψήφισμα, αν κατάλαβα καλά από τη μετάφραση, θα πρέπει να κάνει λόγο για τις θρησκείες. Ως Κογκρέσο θα πρέπει να έχουμε ένα ψήφισμα, αλλά όχι για να μιλήσουμε εμείς για τις θρησκείες. Εμείς χρειαζόμαστε ένα ψήφισμα που λένε ιστορικοί θεσμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι εδώ, απέναντι σε εκείνο το κομμάτι της θρησκείας, είτε του ριζοσπαστικού Ισλάμ, είτε όποιο άλλο, που δεν επιτρέπει σε βαθιά δημοκρατικούς θεσμούς, όπως το δικό μας θεσμός, να λειτουργήσουν δημοκρατικά. Ευχαριστώ πολύ.